ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην Γλυφάδα. Τα προβλήματα λοιπόν στο Δήμο της Γλυφάδας είναι πάρα πολλά. Είναι προβλήματα που έχουν σχέση με την διαχείριση αυτής της πόλης. Αφορούν λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και από τις προηγούμενες διοικήσεις. Ο Δήμος της Γλυφάδας είναι ένας Δήμος με πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ένας Δήμος ο οποίος ακουμπάει από τη μία πλευρά στο παραλιακό μέτωπο του Σαρανικού και από την άλλη πλευρά στον Ιμητό. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας του Δήμου, προβλήματα που έχουν σχέση με τη διοίκηση και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται αυτή τη στιγμή από την Δημοτική Αρχή του νυν Δημάρχου του κ. Παπα-Νικολάου η λειτουργία αυτής της πόλης. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τους δημόσιους χώρους, προβλήματα που έχουν σχέση με την ανακύκλωση, γενικότερα με την καθημερινότητα, αυτό που λέμε που συναντά σε μια πόλη. Δυστυχώς η Γλυφάδα έχει τα τελευταία χρόνια διαμορφώσει μια κατά κάποιο τρόπο στρεβλή προσέγγιση, στην έννοια ότι είναι μια πόλη με λόγω του ότι οι κάτοικοι της έχουν μια οικονομική δυνατότητα, δεν έχουν και προβλήματα. Αυτό όμως είναι λάθος. Όπως είπα και πριν λοιπόν, ειδικά η περιοχή της Άνω Γλυφάδας και της Τρυψιθέας, οι κάτοικοι είναι καθημερινοί άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πολίτες αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Επειδή είπατε για τα οικονομικά συμφέροντα και επειδή πράγματι ο Δήμος σας είναι ένας Δήμος που ακριβώς επειδή είναι και παραλιακός, ναι, είναι και προνομιακός, υποτίθεται φυσικά κλπ. Ναι. Είχε ανακύψει και ένα τεράστιο πρόβλημα με το αεροδρόμιο το ελληνικό. Με το αεροδρόμιο και το ελληνικό, τι θα γίνει. Ναι. Πού βρίσκεται η τρομερή και φοβερή επένδυση που μας είχαν υποσχεθεί. Στον χώρο λοιπόν του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μία επένδυση και για την οποία εμείς οι πολίτες της Γλυφάδας και η Δημοτική μας Παράταξη έχει πάρα πολλές ανησυχίες και θεωρούμε ότι εκείνο το οποίο είναι βασικό και κυρίαρχο θέμα είναι πάνω απ' όλα να προχωρήσει πρώτα η λειτουργία και μάλλον η δημιουργία και η λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου έστω στην έκταση στην οποία έχει περιοριστεί. Παράλληλα από την πλευρά τη δικιά μας, εκείνο το οποίο προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε είναι να υπάρξει κοινωνικός και επιστημονικός έλεγχος για το τι πάει να γίνει εκεί. Να επισημάνω λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση ότι είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του καζίνου, ενός μιας δραστηριότητας η οποία δεν έχει καμία σχέση με το προϊόν το οποίο πρέπει να παράξει και μπορεί να παράξει. Και παράλληλα θεωρούμε ότι είναι εντελώς λάθος όσον αφορά το ζήτημα της κατασκευής μεγάλων εμπορικών κέντρων, παίρνοντας υπόψη ότι ήδη στις περιοχές μας υπάρχουν χιλιάδες τετραγωνικά άδεια εμπορικών κέντρων και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδεινωθεί και θα είναι η ταφόπλακα της εμπορικής δραστηριότητας στις γειτονιές μας. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο έχει σημασία για το χώρο του πρώην αεροδρομίου του ελληνικού είναι πρώτα να γίνει το πάρκο και μετά να προχωρήσουν τα επόμενα έργα. Ναι, μέχρι τώρα, από αυτό το λοιπόν, φαραωνικό έργο το οποίο έχει εξαγγελθεί, τι έχει γίνει, τίποτα, και πώς έχει προχωρήσει. Τίποτα δεν έχει γίνει, τίποτα. Από ό,τι ξέρουμε, γιατί και για μας οι πληροφορίες έρχονται πολύ περιορισμένες. Το μόνο που ξέρω είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασε για πρώτη φορά ο φορέας διαχείρισης του πάρκου. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάποια εικόνα, παρόλο που υπήρχε μια αίσθηση ότι εδώ και πολύ καιρό θα προχωρούσαν οι διαδικασίες και τα έργα για να ξεκινήσει η κατασκευή του πάρκου, δεν έχει γίνει τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα, αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι να μπουν πλέον οι συνθήκες, να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες, οι οποίες θα ξεκινήσουν για τη δημιουργία του πάρκου. Ιεραρχώντας τα προβλήματα, μετά το ελληνικό, ποιο θεωρείται το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της Γλυφάδας? Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, αν και πάνω κάτω έχει την ίδια αξία, είναι η υπεράσπιση του Ιμητού. Ο Ιμητός, ορεινός όγκος, ένας από τους μεγαλύτερους ορεινούς όγκους της Αττικής, εδώ και πολλά χρόνια κακοποιείται βάναυσα και κακοποιείται βάναυσα με μια πολιτική και μια αντίληση που λέει ότι είναι ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Αυθαίρετες κατασκευές, επεκτάσεις,
δραστηριότητες οι οποίες δεν συνάδουν και δεν έχουν καμία σχέση με το δασικό και φυσικό χαρακτήρα του ημιτού. Το τελευταίο αποκορύφωμα ήταν η κατασκευή του νεκροταφείου της πόλης στον ημιτό, μέσα στην αλφα ζώνη του ημιτού, μέσα σε στρατιωτική περιοχή, όπου πέρα από την αναγκαιότητα που όλοι αναγνωρίζουμε και την σκοπιμότητα που έπρεπε να γίνει αυτό το νεκροταφείο, η δικιά μας πρόταση ήταν να γίνει μέσα στον χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος της πόλης κατασκεύασε αυτό το νεκροταφείο μέσα στην αλφα ζώνη ημιτού. Θεωρούμε λοιπόν ότι συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια κακοποίηση του ημιτού. Για μας ο ημιτός πρέπει να είναι ένα μεγάλο δάσος. Ένα μεγάλο δάσος το οποίο θα δίνει ανάσα ζωής στους πολίτες της Αθήνας. Τελειώντας να πω ότι το 2009 με τις μεγάλες πυρκαγιές του ημιτού που κάηκαν περίπου 9.000 στρέμματα πευκόδασος, έχει παρατηρηθεί το επόμενο διάστημα, την περίοδο του καλοκαιριού, ότι η θερμοκρασία στις περιοχές μας αυξάνεται 2 με 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν είναι ευθύνη όλων των πολιτών αυτής της πόλης να υπερασπιστούν και τον ημιτό. Ποια είναι η παράταξή σας, ποια είναι η ιστορία της και γιατί λοιπόν οι κάτοικοι της Γλυφάδας να σας ψηφίσουν? Λοιπόν, η παράταξή μας, η Ανατροπή στη Γλυφάδα, είναι μια παράταξη που έχει συγκροτηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνουμε στις δημοτικές εκλογές. Συγκροτήθηκε πριν 5 χρόνια. Έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι επικεφαλής αυτής της δημοτικής παράταξης. Στις προηγούμενες εκλογές είχαμε ένα ποσοστό 12,5% και 4.600 περίπου ψήφους. Είμαστε ελάσσον αντιπολίτευση. Έχουμε δώσει μάχες για αυτή την πόλη. Συγκροτείται από δυνάμεις που βρίσκονται στον ευρύτερο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, στους οικολόγους πράσινους, σε πολίτες οι οποίοι βρίσκονται σε μια αγωνία και ανησυχία για να πάει καλύτερα αυτή η πόλη. Πολίτες οι οποίοι έχουν δώσει μάχη για την υπεράσπιση των δημόσιων χώρων, για τα κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα, για την άλλη πρόταση που θέλουμε να φέρουμε αν νικήσουμε και θα νικήσουμε, για τον πολιτισμό, για την παιδεία, για τις κοινωνικές δομές, για τη βιώσιμη κινητικότητα στην πόλη, για μια πόλη που είναι μονάχα Θεαθήνε, είναι σελοφάν και τα προβλήματα από την δημοτική αρχή, την υπάρχουσα δημοτική αρχή της Νέας Δημοκρατίας και τον Δήμαρχο τον κύριο Παπανικολάου, πρώην Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, κρύβονται κάτω από το χαλί. Μετά τις εκλογές, πώς βλέπετε, γιατί ο Κλισθένης προβλέπει απλή αναλογική, πώς βλέπετε να προχωράνε και αν υπάρχει δυνατότητες συνεργασιών? Ναι. Όντως η απλή αναλογική πλέον είναι μια πραγματικότητα. Στα επόμενα δημοτικά συμβούλια πλέον θα έχουν εκλογή, μάλλον με τη διαδικασία αυτή που νομοθετικά έχουμε σήμερα. Θεωρώ ότι ανοίγει δρόμους για μια άλλη άποψη και προσέγγιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά σπάει, καταργείται ο απαράδεκτος δημαρχοκεντρικός θεσμός που λειτουργούν τα δημοτικά συμβούλια και ο Δήμος της Γλυφάδας. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι αυτή τη στιγμή ο Δήμος της Γλυφάδας έχει χάσει την πλειοψηφία, η δημοτική αρχή έχει χάσει την πλειοψηφία και δεν μπορεί να συνεδριάσει, δεν συνεδριάζει. Γιατί έχει χάσει την πλειοψηφία? Έχει χάσει την πλειοψηφία γιατί έχουν αποσυρθεί και ανεξαρτητοποιηθεί δημοτικοί σύμβουλοι που μέχρι πριν κάποιο χρονικό διάστημα ήταν στην πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής. Ποιους λόγους έχουν αναξηθεί? Πολιτικοί λόγοι, λόγοι οι οποίοι έχουν δημοσιοποιηθεί, έχουν καταγραφεί η αλαζονία, έχει καταγραφεί η αλαζονία και η υπεροψία αυτής της Δημοτικής Αρχής. Μια Δημοτική Αρχή η οποία προσβάλλει τους πολίτες, μια Δημοτική Αρχή η οποία δεν πρέπει να είναι στα έδρανα της πλειοψηφίας, μια Δημοτική Αρχή η οποία καταγγέλλεται από τους ήδη από τους δικούς τους ανθρώπους που μέχρι πρότινος ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πιστεύω λοιπόν, συνεχίζοντας στο ερώτημα που μου είπατε, που μου θέσατε, πιστεύω λοιπόν ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμο της Γλυφάδας θα υπάρχει μια σύνθεση τέτοια που θα μπορεί να δημιουργεί, να συνθέτει, να παράγει πολιτική, να παράγει διάλογο, να παράγει αποφάσεις και όχι να υπάρχει αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Όλη η εξουσία να είναι συγκεντρωμένη στα χέρια του Δημάρχου. Θέλω να πω ότι στις επόμενες δημοτικές εκλογές εμείς δίνουμε τη μάχη για να νικήσουμε και θα νικήσουμε, γιατί είμαστε μια δημοτική παράταξη μέσα από τα σπάργανα αυτής της πόλης. Ξέρουμε την πόλη σπιθαμή-σπιθαμή. Δουλεύουμε και δραστηριοποιούμαστε μέσα σε αυτή την πόλη και θέλουμε να νικήσουμε για να φέρουμε μια άλλη πρόταση για αυτή την πόλη. Θέλουμε να φέρουμε τη δημοκρατία, θέλουμε να φέρουμε τη διαφάνεια, θέλουμε να φέρουμε την προσέγγιση
όχι το να λειτουργεί η πόλη με το Θεαθήνα ή με το Σελοφάν, να παράγει πολιτισμό, να παράγει παιδεία, να παράγει αθλητισμό, μια πόλη η οποία να ανήκει στους πολίτες και όχι στα οικονομικά συμφέροντα.